έγινε μια εντελεχής ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους συνεργάτες του για τα όσα έχουν συμβεί με την εταιρεία Total. Η θέση της ΕΔΕΚ ήταν ξεκάθαρη, εάν και εφόσον από νομικής πλευράς υπάρχουν διεξόδοι, θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατόν περιθώριο για να συνεχίσει η συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Όχι μόνο για λόγους καθαρά τεχνικούς, αλλά κυρίως γιατί το θέμα έχει και μεγάλες πολιτικές διαστάσεις. Και σε μια περίοδο όπου η τουρκική προκλητικότητα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εξέλιξη στο Κυπριακό δεν είναι καλύτερες δυνατές. Αντιλαμβάνεστε ότι μια γαλλική εταιρεία έχει ιδιαίτερη σημασία να συνεχίσει τη συνεργασία της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, έχουμε εισηγηθεί ότι θα πρέπει από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρξουν και πρόσθετες πρωτοβουλίες για την εμπλοκή και άλλων μεγάλων χωρών, παραδοσιακά συμμαχικών, όπως είναι η Ρωσία, σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν τον πολιτικό μας περίγυρο για να αντιμετωπιστεί η τουρκική προκλητικότητα. Πρέπει η Δημοκρατία να προχωρήσει σε τρίτο γύρο αδειοδοτήσεων. Ακούστηκε κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι θέμα που μας αφορά ως πολιτικούς. Αυτά είναι θέματα διαδικασιών και είπα προηγουμένως. Εάν και εφόσον η νομική πλευρά μπορεί να καλύψει αυτή την εξέλιξη, τότε είμαστε θετικοί. Ενδείξω πλευρά τη εταιρεία στη λεπτομέρεια. Υπάρχει πληροφορία. Αυτά να τα πούν, οι ειδικοί αυτά. Εγώ δίνω μόνο το σταθερό πολιτικό μήνυμα το οποίο έδωσε η ΕΔΕΚ ως θέση της για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Και όσον αφορά και στην ενημέρωση. Θα έχουμε την ευκαιρία σε διήμερη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου που θα γίνει εντός Φεβρουαρίου να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Εσείς ανησυχείτε όμως ευρύτερα ότι υπάρχει μια τακτική από πλευρά των Ηνωμένων Εθνών να μην είναι τουλάχιστον για την ώρα αντικειμενική η ενημέρωση που κάνουν και να τηρούν ίσες αποστάσεις. Δηλαδή δεν λένε κουβέντα ούτε για τον Μπαρμπαρόσο ούτε τίποτα. Η διαβεβαίωση που είχαμε από τον πρόεδρο είναι πως τον διαβεβαίωσε ο ειδικός εκπρόσωπος του Οργανισμού των Εθνών ότι θα είναι αντικειμενικός όσον αφορά την ενημέρωση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο καθένας όμως θα κριθεί από το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Και μια κουβέντα για το θέμα των εκποιήσεων και τη διασύνδεση με το πρόγραμμα Ντράγκη. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και αν το συζητήσατε. Αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να το εξηγήσει. Εμείς από την πλευρά τη δική μας έχουμε τις δικές μας θέσεις, τις οποίες εάν και εφόσον κάποια στιγμή θα προκύψει το θέμα θα τοποθετηθούμε. Όσον αφορά το πρόγραμμα Ντράγκη, έχουμε ήδη τοποθετηθεί ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει και η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα και το τραπεζικό μας σύστημα να λειτουργήσει κατά τρόπο αποδοτικό, έτσι ώστε να αξιοποιήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτό το πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να δώσει έναυσμα για ανάπτυξη στην πατρίδα μας. Για να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα, όπως λέτε, πρέπει να είναι σε ισχύ και το μνημόνιο. Αυτό τέθηκε μέσα στη συνεδρία σας, το έθεσε ο πρόεδρος αυτό το πράγμα. Αυτό θα συζητήσουμε σε φέτο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.